Λοιπόν, εδώ θα δείτε τον κύριο Κουμουτσάκο, τον κύριο Ζαχαριάδη και καλημέρα τον κύριο Κατρίνη. Καλημέρα σας, κύριε, καλώς ήρθατε. Είστε καλά. Όντως μπήκε φωτιά πάντως, κύριε Κουμουτσάκο, χθες από αυτή την τοποθέτηση. Μία αναμενόμενη αλήθεια και εμάς μας εξέπληξε η κυρία Τσαπανίδου. Βέβαια, καταλάβαμε ότι δεν είναι δική της τοποθέτηση. Αυτή είναι η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν απ' όλα, να εκφράσω την οδύνη και τα συλληπιτήρια μου για το τραγικό χθεσινό γεγονός. Και όλοι θέλουμε να ελπίζουμε στην καλύτερη δυνατή έκβαση των ερευνών που συνεχίζονται. Μακάρι. Ακόμα κι αν είμαστε 48 σχεδόν ώρες μετά και τα πράγματα πάντα γίνονται πιο δύσκολα. Mm-hmm. Αλλά η οδύνη και το πένθος νομίζω ότι δεν είναι μόνο του καθενός από εμάς ατομικά, αλλά του συνόλου του ελληνικού λαού. Έχετε δίκιο. Τα μηνύματα που παίρνουμε από το πρωί είναι κάτι το απίστευτο. Με το πόσο έχει συγκλονιστεί ο κόσμος και εκφράζει τα συλληπιτήριά του για την υπόθεση. Είναι τα νιάτα, είναι η αφοσίωση. Είναι σαν ένα παιδί δικό μας, όλων μας. Είναι τα νιάτα, είναι η αφοσίωση στο καθήκον, είναι όλο αυτό που εκπέμπει ο Θανόν πιλότος, αλλά και η οικογένειά του από τις δηλώσεις που άκουσα του πατέρα του. Ναι. Επομένως, είμαστε όλοι δίπλα τους. Τώρα, για αυτό που με ρωτήσατε. Κοιτάξτε, αυτός ο συλλογισμός της κυρίας Τσαπανίδου είναι βαθιά δηλητηριαστικός για τη δημοκρατία. Και κάνει πάνω σε μια υπόθεση που είναι δύσκολη, το θέμα των υποκλοπών, αλλά που αντιμετωπίζεται από τη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή και όλοι ενθαρρύνουμε την ελληνική δικαιοσύνη να προχωρήσει γρήγορα σε πορίσματα και να έχουμε διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης, έρχεται να κάνει την υπόθεση αυτή πιο δηλητηριώδη. Μάλιστα. Διότι εξαπολύει αυτή την καχυποψία. Εξαπολύει αυτή την αμφισβήτηση των πολιτικών διεργασιών που γίνονται στα πλαίσια της δημοκρατικής λειτουργίας σε όλο το πολιτικό φάσμα. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει πολύ γρήγορα να τοποθετηθεί επ' αυτού, διότι στην πορεία προς τις εκλογές, πέραν του ότι έχουμε ήδη μια πολύ τοξική ατμόσφαιρα, που καλούμαστε όλοι να τη συγκρατήσουμε, γιατί πηγαίνουμε σε μια πορεία η οποία φαίνεται ότι έχει μια συνεχή κλιμάκωση και κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει. Είναι η ώρα της. Υπάρχει περίπτωση να έχετε στα χέρια σας κάτι που αφορά στον κύριο Ανδρουλάκη και να το εργαλειοποιήσετε προκειμένου να αποτρέψετε τη συμπόρευση, τη δημιουργία προοδευτικής διακυβέρνησης? Πρώτα απ' όλα ακούστηκε και από την κυρία Μπακογιάννη, δεν έχει ακουστεί τίποτα θεμελιωμένο κατά του κυρίου Ανδρουλάκη. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Αλλά μπαίνει ένα θέμα υψηλής ηθικής και πολιτικής τάξεως και συμπεριφοράς πολιτικής. Η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά έχει μία αντίληψη για τα πράγματα που είναι πολύ μακριά από αυτό. Δεν επρόκειτο ποτέ να το κάνουμε. Έτσι. Κύριε Ζαχαριάδη, τι λέτε, είναι όντως μια θέση επίσημη αυτή του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ένα ερώτημα που ετέθη έτσι πάνω σε μια συζήτηση? Κοιτάξτε, καταρχήν, επειδή εγώ παρακολουθώ με συνέπεια το ραδιόφωνο του Sky, θυμάμαι τον κύριο Ανδρουλάκη στην εκπομπή του κύριου Τσίμα, όταν ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, που είπε ότι πιθανόν η ιστορία αυτή ξεκίνησε για να μπορέσει να ανακατέψει τα εσωτερικά του Πασόκ Κινάλ. Θυμάμαι τον κύριο Ρωμανό, μια δήλωση η οποία είναι μεγάλη σημασία, αλλά γρήγορα εξαφανίστηκε το καλοκαίρι, να λέει ότι εντάξει, θα δείτε τι γίνεται και τότε θα κρίνετε. Όταν υπήρχε η αντιπαράθεση, έχει γίνει, δεν έχει γίνει, τα έλεγε το Πασόκ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, η κυβέρνηση δεν τα δεχότανε κτλ. Το είπε και ο κύριος Γερουλάνος. Εδώ λοιπόν μπαίνουν δύο ερωτήματα. Πρώτον, ένα πολιτικό. Δηλαδή, εάν συντρέχουν όροι και προϋποθέσεις προγραμματικών συγκλήσεων για το ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΙΝΑΛ, για το ΣΥΡΙΖΑ με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, με το ΚΙΝΑΛ, με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πρώτο. Ναι. Αν δεν συντρέχουν, εγώ δεν έχω ξεχάσει τη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη πριν από ένα μήνα, ο οποίος μας είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση. Τι θυμάμαι. Όπως δεν έχω ξεχάσει και πιστεύω ότι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είχατε καταλήξει σε μια προγραμματική σύγκληση. Όχι, είχατε δώσει τα χέρια. Θα σας πω. Ένα λεπτάκι για να μην. Γιατί και εγώ να μην κάνω ερμηνείες. Εγώ μιλάω εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν μπορεί να διαβαστεί και ως ένας αντίστροφος εκβιασμός. Και θυμάμαι. Αν πας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ έχεις πει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μπαίνει στην αντιπολίτευση, τότε θα πω και εγώ ότι είσαι εκβιαζόμενος. Το ένα λοιπόν είναι η δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση ο κύριος Μητσοτάκης, και το άλλο είναι η δήλωση της αείμνης, της Φόφης Γεννηματά, ότι μας χωρίζει άβυσος με τη δεξιά και τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι αυτά ισχύουν. Δεν μας απαντήσουν τώρα, σας απαντώ. Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν σκοτεινό και νεφελώδες αν είχαμε μάθει από τις αρχές Αυγούστου γιατί η ΕΕΠ. Ωραία, αυτό δεν το έχουμε μάθει. Κάποιο λόγο υπήρχε. Εσείς δηλαδή, γιατί τοποθετήσετε τώρα αυτόν τον τρόπο? Ή τον παρακολουθούσαν, όπως λέγανε αυτό, οι Κινέζοι, οι Αρμένοι,
δεν ξέρω εγώ ποιοι, οι Ουκρανοί. Πώς ξέρετε κάτι εσείς, κύριε Ζαχαριάδη? Επειδή έχει μια προνομιακή είδα μεταχείριση ο κύριος Τσίπρας με τις αρχές και με τα ονόματα, μήπως έχει μάθει για τον Ανδρουλάκη να μας πει ο κύριος Τσίπρας. Εσείς από πού το είδατε? Σε κάθε περίπτωση. Το είδα από την υπόθεση του κυρίου Ράμου. Τίποτα από αυτά που είπατε, κύριε Ζαχαριάδη, ενημέρωση για αυτά. Τίποτα από αυτά που είπατε δεν συνηγορεί στην προσπάθεια δηλητηριασμού της πολιτικής ζωής της χώρας. Κύριε Κουμουτσάκο, τίποτα από αυτά που είπατε δεν υπάρχει μεγαλύτερη τοξικότητα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τοξικότητα από το να σε παρακολουθούν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τοξικότητα από το να σε παρακολουθούν. Αυτό είναι το σοβαρό δημοκρατικό πρόβλημα της χώρας. Τώρα λοιπόν, για μας υπάρχει και ένα θέμα πολιτικής τάξης, δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση σοσιαλιστικού, σοσιαλδημοκρατικού κόμματος με χριστιανοδημοκρατικό, καμία πουθενά. Σε αντίθεση με αυτό, όχι ότι αυτό σώνει και δεν πρέπει να γίνει και εδώ, αλλά υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις που είναι αριστερές. Εγώ, ακούστε όμως, κύριε Παυλόπουλε, εγώ μιλώ πολιτικά για το κόμμα μου. Εγώ δεν μιλώ για το ΠΑΣΟΚ. Πολιτικά, έτσι όπως ούτε θα ερμηνεύσω το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, είναι ένα κόμμα. Θα πει τη γνώμη του. Δεν επιτίθεμεθα με κανέναν τρόπο. Εγώ αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Αυτό ο οποίο έχει επιτεθεί. Εγώ αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και θέλω να γίνει ευκρινές. Και σε ευχαριστώ για το χρόνο. Αυτό ο οποίο έχει επιτεθεί στην πολιτική ομαλότητα είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τις παρακολουθήσεις. Και αυτό δημιουργεί όλο σενάρια και ερμηνείες οι οποίες δίνονται από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη, στον κύριο Τσίμα, από τον κύριο Γερουλάνο, από την κύρια Τσαπανίδου, από τους πολίτες. Άρα επιμένετε στο ερώτημα αυτό και που όλα θέτετε. Αυτά, και δεν όλα αποσύρετε, αυτά, λοιπόν. Και όλα αυτά, εγώ λέω ότι τα κόμματα, εμείς τι λέμε, ότι θα βγούμε πρώτοι το βράδυ των εκλογών και θα σας απευθύνουμε πολιτική πρόσκληση. Μάλιστα. Γιατί θεωρούμε ότι σε 10 σημεία μπορούν να συμφωνήσουν. Ρωτώ εγώ για να φύγουν οι σκιές. Υπάρχει σύνθεση σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος με κόμμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να γίνει τέτοια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση με το Βορύδη και το Μητσοτάκη? Θα κλείσουμε σε λίγο. Θα κλείσουμε σε λίγο. Πρέπει να μιλήσει και το Πασόκ. Για το Πασόκ μιλάτε. Όχι, δεν μιλάω για το Πασόκ, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ανίποτη θλίψη για την απώλεια του υπταμένου αξιωματικού στις πολεμικές αεροπορίες και στην οικογένειά του, να εκφράσω τα ειλικρινή συλληπιτήρια. Και σήμερα που είναι και η τραγική επέτειος των ημείων, όπου τρεις αξιωματικοί, ο Γιαλοψός, ο Καραθανάσης και ο Βλαχάκος, έπεσαν υπερπατρίδος στην κυριολεξία. Και γι' αυτό και πρέπει να το αναφέρουμε και να τους τιμούμε. Έτσι. Τώρα, καταρχάς, εγώ, κύριε Οικονόμου, δεν συμφωνώ ότι το Πασόκ και ο πρόεδρος του είναι θύμα. Είναι στόχος όλης αυτής της πρωτοφανούς λειτουργίας παρακρατικού τρόπου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερον, θέλω να καταστήσω σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εκβιάζεται, παρά την προσπάθεια κάποιων να θέσουν διλήμματα πολιτικά ή μη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι και για σήμερα, είναι και για την επομένη των εκλογών και για την πορεία του χρόνου. Προσέξτε τώρα. Η κυρία Τσαπανίδου, εσείς πώς το ακούσατε? Προσέξτε λίγο, κύριε Παυλόπουλο, να δείτε τώρα πού καταλήγουν, γιατί την Παρασκευή πήραμε μια πρόγευση όλοι του τι θα επακολουθήσει στην προεκλογική περίοδο. Στη Βουλή, λέτε? Ναι, βεβαίως. Επιθέσεις, λασπολογία, κυτρινισμός, πολύ χαμηλό επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης, βουτιά στο παρελθόν, ατάκες για εντυπώσεις. Σε αυτό λοιπόν, στο οποίο και πάμε στο προκείμενο, θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πρωτοστάτησε, γιατί θέλω να ανακαλέσω στη μνήμη και τη δική σας και των παρόντων συναδέλφων των εκλεκτών, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτός ο οποίος έκανε την καταγγελία στον Άριο Πάγο και χάρη σε αυτή την καταγγελία έμαθε όλη η χώρα τι γινότανε από την ΕΕΠ και από το παράνομο λογισμικό, το Predator. Έτσι, περιμένουμε βέβαια ακόμα να δούμε ποια είναι η πρόοδος της εισαγγελικής έρευνας. Θυμίζω ότι όπως ακριβώς, για να δούμε πόσο μοιάζουν τελικά Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, και δυστυχώς μοιάζουν, κύριε Παυλόπουλο, κύριε Οικονόμου, στην εκστρατεία λάσπης. Όπως ο κύριος Ρωμανός αναφέρθηκε πριν από τη Νέα Δημοκρατία, στην αρχή άφηνε να εννοηθεί ότι υπήρχαν λόγοι σοβαροί, εθνικής ασφαλείας, σε σχέση με άλλα κράτη, θα δείτε, θα κάνετε. Και το Μαξίμου διέρεε τότε ότι δήθεν άλλα κράτη ζήτησαν την παρακολούθηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κάτι το οποίο διαψεύστηκε κατηγορηματικά από τα ίδια τα κράτη. Έτσι τώρα έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να αφήσει να εννοηθεί, να αιωρείται κάτι. Ναι. Τώρα, κύριε Τσαπανίδου, αν και έμπειρη,
Δεν ξέρω πώς αυτό της έφυγε, της διέφυγε. Εκτέλεσε εντολή συγκεκριμένη να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ισότιμα συμμέτοχος στην προεκλογική λασπομαχία που με τίποτα δεν αφορά τους πολίτες. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι σε αυτό το ζήτημα κινηθήκαμε απόλυτα θεσμικά. Περιμένουμε και θα περιμένουμε και θα απαιτούμε μέχρι τις εκλογές να χυθεί κάτι. Άπλετο φως. Ότι είπατε θέλουμε η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση. Άπλετο φως. Και σας θυμίζω και... ότι αυτή η δήλωση τροποντινά σας δεσμεύει ως προς την ψηφοφορία σας. Αυτό που μας δεσμεύει, είναι η προσήλωσή μας στην αυτόνομη στρατηγική, στο να επιμένουμε, να θέτουμε τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες στο προσκήνιο και όχι κυτρινισμό, λασπολογία και όλα αυτά που η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι συναγωνίζονται. Δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει ότι ο κόσμος πλέον δεν τους ακούει. Και να είστε βέβαιοι ότι ο ελληνικός λαός το βράδυ των εκλογών, με την λαϊκή τιμιγορία και την επιλογή του, θα καθορίσει εσείς και τις εξελίξεις. Τώρα, κύριε, θα καθορίσει και τις εξελίξεις. Εσείς τι διεκδικείτε? Διεκδικούμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Κατάλαβα από την Κεντρική Επιτροπή σας ότι δεν θα μείνει η χώρα κυβέρνητη. Κύριε, είναι σωστό αυτό ή όχι? Εμείς διεκδικούμε, θα απαντήσω. Διεκδικούμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό και να είστε βέβαιος. Να είστε βέβαιος ότι όσο μεγαλύτερο ποσοστό έχει το ΠΑΣΟΚ το βράδυ των εκλογών, τόσο αυξάνονται τα εχέγγυα ασφάλειας και σταθερότητας για τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι ένα κόμμα που δεν έχει να αποδείξει για τη στάση του, για τη σταθερότητα. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Θα δώσει, αυτό που είχατε πει αρχικά. Θα έχει τη δική του πρόταση. Αλλά κύριε Οικονόμου, ναι, επιμένουμε ότι η πολιτική σταθερότητα της χώρας δεν περνάει μέσα από την παραμονή του κύριου Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού, ούτε την επιστροφή του κύριου Τσίπρα στη θέση του Πρωθυπουργού. Αν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας θέλουν πολιτική σταθερότητα, γιατί ο ένας είναι πρωθυπουργός ανενεργία και ο άλλος είναι τέος πρωθυπουργός. Και φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνονται ότι η χώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μπει σε οικονομικές και άλλου τύπου περιπέτειες. Θα αποδείξουν το βράδυ των εκλογών. Θα αποδείξω δεν λέτε στους πολίτες αν και ποιος να είναι ο πρωθυπουργός. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, η σταθερότητα, κύριε Παυλόπουλο, καθόλου περίεργα. Η σταθερότητα θέλει συζητήσεις, θέλει συγκλήσεις. Μετά τις εκλογές θα θέλει και υποχωρήσεις και δεν είναι προσωπικό στοίχημα του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα. Η πολιτική σταθερότητα της Ελλάδας. Είναι σαφές αυτό και κατηγορηματικό. Όταν η φερεγγιότητα των δύο πολιτικών αρχηγών, των δύο κομμάτων που μόλις οι εκπρόσωποι τους πήραν το λόγο, δεν αμφισβείται. Αμφισβητείτε προεκλογικά, αντιλαμβάνεστε τον βαθμό δυσκολίας και αδυναμίας μιας κυβερνητικής συνεργασίας. Εμάς αυτό δεν μας αφορά. Μάλιστα. Αυτό που μας αφορά είναι να υπηρετήσουμε τη στρατηγική μας μιας αυτοδύναμης και στιβαρής διακυβέρνησης, γιατί τη χρειάζεται ο τόπος. Από εκεί και πέρα. Όλες αυτές, όλες αυτές οι προσεγγίσεις νομοσιολογίας και δηλητηριασμού της πολιτικής ζωής είναι αποτέλεσμα της απόλυτης φτώχειας συγκεκριμένου ρεαλιστικού προγράμματος ελπίδας για τη χώρα. Μαζί, κύριε Κουμουτσάκο, λοιπόν, σε αυτή τη ελπίζω, θέλω να ελπίζω και να φαντάζομαι ότι σήμερα ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξη που έχει προαναγγείλει ότι θα κάνει στο Ζάπιο θα πάρει αποστάσεις από αυτή την απολύτως υπονομευτική και δηλητηριαστική θέση ότι θα προχωρήσει η δημοκρατική ζωή του τόπου μέσα από εκβιασμούς και υπόγειες απειλές. Εγώ αυτό περιμένω σήμερα από τον κύριο Τσίπρα δεν να πει ότι η ζωή εμείς του τόπου αν δεν θα προκύψει μέσα από συνωμοσίες και μέσα από τέτοιες υπόγειες διαδρομές. Και αυτές είναι πολιτικές. Δεν παρακολουθούν. Οι Έλληνες πολίτες δυστυχώς θα ζήσουν μια προεκλογική αντιπαράθεση κυτρινισμού, λασπολογίας, επιστροφής. Φοβάστε ότι θα σας πιέσει. Εμείς δεν φοβόμαστε. Φοβάμαι ότι ο ελληνικός λαός δεν θα πάρει απαντήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τα οποία είναι μείζωνα, τα οποία είναι ανυπέρβλητα και δυστυχώς. Τώρα κύριε Ζαχαριάδη, συγγνώμη. Όσο συνθέσιμο ήταν ένα σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Ήταν συνθέσιμο τότε. Μπορεί να... Όχι, δεν ήταν. Αλλά δεν είμαστε στο 15, είμαστε στο 23. Είναι συνθέσιμο, το ρωτάω. Η ανησυχία μου είναι ότι πάμε σαν υπνοβάτες, πορευόμαστε σε μια κατάσταση απόλυτου διχασμού και τοξικότητας που θα κάνει κακό στον τόπο και μάλιστα αυτή τη συγκυρία. Πρέπει να το αναστείλουμε αυτό. Πρέπει να το αναστείλουμε αυτό. Σας ευχαριστούμε και τους τρεις, να είστε καλά.